Είναι στην αίθουσα σύνταξης η Μαρίνα Χαραλάμπους να μας πει τα νέα της ελληνικής τηλεόρασης. Πολλές. Τι γίνεται, γιατί τώρα και μετά τις εκλογές να δεις τι έχει να γίνει. Πολλές εξελίξεις ήδη ξεκίνησαν να τα βλέπουμε. Τι γίνεται λοιπόν στο τηλεοπτικό τοπίο. Κατευθυνόμαστε προς τον Αντένα και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Αυτή η εβδομάδα ήταν γεμάτη δοκιμαστικά. Βλέπαμε δηλαδή να γίνονται κάποια live δοκιμαστικά στον αέρα. Αρχικά είδαμε την Τρίτη καλεσμένη την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Κανονικά να κάθεται στο πάνελ και να σχολιάζει όλη τη θεματολογία της εκπομπής. Στη συνέχεια είδαμε την Πέμπτη τη Βάλια Χατζηθεοδόρου να κάνει το ίδιο πράγμα, να σχολιάζει τη θεματολογία. Και όπως ξέρουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν πέσει αρκετά τηλέφωνα από την εκπομπή σε πάρα πολλά κορίτσια. Mm. Που... Ξανθά ψηλά και όμοια με τα άλλα. Πρέπει να έχεις followers. Αρχικά. Ένα μοτίβο συγκεκριμένο που ακολουθούν. Ναι, που αναζητούν. Η εκπομπή ψάχνει κορίτσια που να έχουν μια οικειότητα και με τα εμπορικά. Δηλαδή να το έχουν ξανακάνει. Να άρα είναι... τα κορίτσια θα πάνε στη θέση τη Μαρία Κορινθίου. Η Μαρία Κορινθίου έχει κλείσει. Δεν το έχει πει. Το έχει πει. Το έχει πει αρκετέ φορέ γιατί δεν θα βρίσκεται εκεί. Πάνε στη θέση της Μαρίας Κορινθίου, που το έχει πει και ίδιο ότι δεν θα είναι. Γιατί κάθονται στο πάνελ και σχολιάζουν. Γιατί η Μαρία δεν έχει τέτοιο ρόλο. Γιατί δεν μπορούν να τη δώσουν προϊόντα τώρα. Ξέρεις τι, όχι παιδιά, δεν μπορεί να πω στη Μαρία μην το κάνει τώρα για να το κάνει Βάλια. Μα και οι εταιρείες που είναι. Αυτό είναι το πρωταρχικό, δεν μπορούν να πούν στην εταιρεία σήμερα. Προφανώς δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάθονται στο πάνελ και σχολιάζουν. Και πώς να τη δουν. Μήπως θα μπει κάποιο, θα μπουν και στο κομμάτι των gossip. Θα μπει κάποια κοπέλα. Εγώ θεωρώ ότι αν μία, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι αν μία κοπέλα μπορεί να σταθεί κιόλας και στο gossip και μπορεί να σχολιάζει τα αίματα, ίσως τον αξιοποιήσουν και στο lifestyle. Ενώ... Τώρα επειδή είναι εκεί η Μαρία, δεν μπορεί να τη πούνε φύγει για να κάνει ενώ στη Μαρία Κορινθίου δεν είναι, κάθισε ποτέ στο πάνελ. Η Μαρία Κορινθίου, όταν πήγε, είχε πει ότι την είδε καλεσμένη και του άρεσε πώς ήταν η σχέση. Άρα είχε πάει. Και πήγε και σε άλλη συνθήκη, γιατί είχε φύγει δούλουσα και της είχαν πει μόνο θα κάνεις τα ζώδια, τη μαγειρική και τα εμπορικά. Πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά η συνθήκη θα είναι διαφορετική και η κοπέλα που θα ασχολείται και με τα εμπορικά, τη μαγειρική, την αστρολογία, θα βρίσκεται και στο πάλι να σχολιάζει λίγο τον gossip και το lifestyle. Φαντάζομαι και το εμπορικό τμήμα θα έχει λόγο σε αυτό, σωστά. Και το εμπορικό τμήμα. Και ο Γιώργος Λιάγκα. Εγώ μίλησα με τη Βάλια Χατζηθεοδόρου, μου είπε ότι δεν ήταν δοκιμαστικό, απλά τη είπαν να πάει καλεσμένη. Και θέλει να δώσει έκπληξη. Αυτό το δεν δοκιμαστικό μπορεί, είναι. Καλά, μπορεί και να μην είπανε στον άνθρωπο ότι έλα να σε κάνουμε δοκιμαστικό. Δεν το λες. Έλα, καλεσμένη εγώ, για μένα. Εγώ ξέρω ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει. Και εγώ αυτό γνωρίζω. Και εγώ αυτό γνωρίζω και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα με τα κορίτσια που θα δούμε να βρίσκονται εκεί. Εκτός κι αν μας ακούσει και δεν πάνε κορίτσια την άλλη εβδομάδα, θα δούμε προς γιατί τα να που. Μας ακούσει και να μην μπορεί να το δει και να θέλει να μας διαψεύσει. Για να δούμε την επόμενη εβδομάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί για όλο αυτό το κομμάτι τη συμπαρουσίαση ουσιαστικά. Δεν προτείνω στη Φωτεινή Πετρογιάννη που είναι εκεί η κοπέλα και είναι ικανότατη και γιατί μπορεί μια χαρά. Νομίζω ότι η Φωτεινή είναι... αρχίζει. Στο Instagram πώς είναι η Φωτεινή. Περιμένετε, επειδή η Φωτεινή θέλει να έχουν... μια χαρά νομίζω. Είναι. Είναι πολύ δυνατή και κάνει πολλά εμπορικά και αυτό δεν μπορεί δεν να θέλει δεν να μείνει στο δημοσιογραφικό κομμάτι μόνο τη Φωτεινή και να μην εμπλακεί με τα εμπορικά, φαντάζομαι. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποτέ την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη Βίκυ Κάβουρα. Κι εγώ. Άμα μου βάλετε να το κάνουμε πριν. Α, έχουν μια διαφορά, θα σου την πω εγώ αν θες. Ναι. Ωραία, να το κάνουμε πριν. Θες την πω εγώ. Το άλλο Σάββατο, Νίκο, μάζευε φωτογραφίες να παίξουμε. Μπορεί να δούμε και τη Βίκυ Κάβουρα να περνάει από εδώ και γι' αυτό το είπα, είναι σίγουρο. Αλλά ή την μπορεί Ελίνα να πάρουν Παπίλα, τη Βίκυ Κάβουρα και να πάει Παναγιώταρου και να μην καταλάβουν τη διαφορά. Παραμένουμε όμως στον Αντένα και σας πάω σε μία σειρά στους παγιδευμένους. Κάποιος αγαπημένος πρωταγωνιστής δεν θα συνεχίσει. Ο Λεβεντογιάννης. Αυτό ήθελα λίγο να σας κάνω quiz, αλλά όχι. Είναι ο Λεβεντογιάννης. Όχι, είναι ο δεν είναι ο Λεβεντογιάννης, μην αγχώνεστε. Το Twitter έχει πάρει φωτιά, υποφέρουν ο κόσμος. Είναι ο Σταύρος Τσουμάνης, που είναι ο αδελφός του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο ρόλο. Ο Σταύρος Τσουμάνης. Πάλι στην οικογένεια. Δεν θα συνεχίσει ο Τσουμάνης ο Σταύρος. Εντάξει, πολύ επιτυχημένη σειρά. Θα βρουν με κάποιο ωραίο τρόπο να φύγει. Σε όλες τις σειρές δεν πεθαίνουν κάποιοι προς το τέλος. Μπορεί να βρει και κάποιο καλύτερο βεβαιάρι. Πάνε σε άλλες χώρες, φόσκολο. Αν σου καλύτερη πρόταση, θε να φύγει. Τι να κάνει. Δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ.